Άνοιγμα τύχης λοιπόν. Άνοιγμα τύχης. Πώς θα φέρουμε και θα έλξουμε τύχη στη ζωή μας σε γενικό επίπεδο, σε γενικό πλαίσιο. Το βίντεο, η ανάλυση αυτή ισχύει από τη στιγμή που το βλέπει κάποιος, έτσι. Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Ισχύει μόνο για αυτούς που το βλέπουν. Τώρα, επιτρέψτε μου δύο πράγματα να σας πω. Το ένα είναι ότι στο site μου, στο akastarot.gr, το οποίο πλέον έχει γίνει πολύ δημοφιλές, γιατί βλέπω ότι μπαίνουν χιλιάδες κόσμος καθημερινά και χρησιμοποιεί τις δωρεάν υπηρεσίες του, το καινούριο που έχω βάλει είναι το εξής. Ναι, είναι κάρμα, πεπρωμένο ονόματος, βάζεις το όνομα το δικό σου και το όνομα του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει και βλέπεις ποιο είναι το κάρμα μεταξύ σας, σε ένα όμως επίπεδο, έτσι, γιατί έχει και άλλους υπολογισμούς, αλλά δεν ήθελα να το κάνω πιο πολύπλοκο, το έκανα πάρα πολύ απλό, παίρνεις όμως πολύ σημαντικές απαντήσεις. Καρμική αριθμή, ποιοι είναι και αν έχεις καρμικούς αριθμούς. Πολύ σημαντικό. Ναι, αλλάζουν όταν έχουμε καρμικούς αριθμούς. Α, όταν λέμε καρμικούς αριθμούς, μια πολύ μικρή επεξήγηση να κάνω. Άλλο καρμικό χρέος και άλλο καρμικό μάθημα. Το καρμικό χρέος είναι μέσα από την ψυχή που έρχεται να συναντηθεί με μια άλλη ψυχή και πρέπει μια ψυχή να αναπληρώσει με την άλλη, δηλαδή σε επίπεδο αγάπης, ας το πούμε. Πρέπει και μια ψυχή να δώσει και η άλλη. Και το καρμικό μάθημα είναι για πάντα. Είναι προσωπικό, δικό μας, ένας αριθμός, είναι κάποιοι αριθμοί στο χάρτη μας, οποίοι λένε ότι αυτό το μάθημα πρέπει οπωσδήποτε να το περάσεις. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι καρμικοί αριθμοί και τους βρίσκουμε στο όνομά μας και στην ημερομηνία γέννησης. Και με κάποιους μαθηματικούς υπολογισμούς βγάζουμε πολλές λεπτομέρειες και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Μπορείς βέβαια στο site μου πέρα από αυτό να δεις προσωπική ημέρα. Να δεις πώς θα σου πάει η μέρα ή οποιαδήποτε μέρα σε ενδιαφέρει, έχεις κάτι πολύ σημαντικό να κάνεις. Δεν σημαίνει ότι το αναβάλεις. Θα μπορούσες να το καθυστερείς, αλλά σου δίνει ποια είναι η δόνησή σου και πώς μπορείς να πάρεις το maximum σε θετικότητα, εννοώ, σε ενέργεια, ανάλογα με αυτό με το οποίο εσύ συντονίζεσαι. Και ευνοϊκές και δυσμενείς ημέρες. Η προσωπική μέρα βγαίνει με άλλη μέθοδο. Οι ευνοϊκές και δυσμενείς μέρες στην αριθμολογία βγαίνουν με μια άλλη μέθοδο. Εντάξει, μην τον μπερδέψεις, γιατί μην πεις: α, ωραία, η προσωπική μου μέρα λέει όλα μια χαρά, αλλά βγαίνει δυσμενείς μέρα. Είναι τελείως διαφορετικοί υπολογισμοί. Κάνουμε έναν συνδυασμό εκεί, κάνουμε μια σύνθεση της πληροφορίας και προχωράμε. Αυτά όλα είναι δωρεάν. Μπορείς να μπεις, να πειραματιστείς, να βάλεις κάποια πράγματα και να ανακαλύψεις πράγματα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι ναι σε σκέψη, το έχω γράψει και στην κοινότητα. Γι' αυτό κάντε εγγραφή, ελάτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι, διότι κάποια στιγμή θα δούμε πότε θα είναι, θα δούμε, ακόμα το ψάχνω. Θα κάνω μαθήματα αριθμολογίας, αλλά αυτά τα οποία θα μάθετε δεν θα τα βρείτε σχεδόν πουθενά άλλου. Εντάξει. Και θα είναι με απλό τρόπο. Θα δούμε σε ποιο επίπεδο θα φτάσουμε, διότι και εκεί στην αριθμολογία υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Υπάρχει το πρώτο επίπεδο που είναι, ας πούμε, το βασικό, η βάση μας. Υπάρχει το δεύτερο επίπεδο που ανεβαίνουμε, εκεί είναι, αρχίζουν και στριμώχουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο εκεί πλέον είναι πραγματικά, σου αποκαλύπτονται άλλοι κόσμοι, άλλα πράγματα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, κάποια στιγμή σκέφτομαι να κάνω και μαθήματα ταρό. Μέσα από το κανάλι. Και εκεί θα μάθετε πράγματα τα οποία δεν θα τα βρείτε σε κάποιο βιβλίο, με άλλες έννοιες, με άλλο τρόπο, και εκεί έχει πολύ επίπεδο, διότι και τα ταρό έχουν διάφορα επίπεδα ερμηνείων, έτσι. Υπάρχει το πολύ απλό, υπάρχει το ανεβαίνουμε πιο πάνω σε ενέργεια και υπάρχει βέβαια και το πιο, ας το πούμε, πνευματικό, το οποίο μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια και εκεί σε άλλα επίπεδα. Θα δούμε πώς θα τα προσεγγίσουμε. Δεν θα είναι όμως ανοιχτά στον κόσμο. Θα είναι μόνο για όσους γίνουν μέλη. Θα υπάρχει μια χρέωση, δεν τα έχω φτιάξει ακόμα. Θα υπάρχει μια χρέωση και για την αριθμολογία και για τα ταρό και θα πάρετε και υλικό από εμένα, δηλαδή θα πάρετε σημειώσεις. Θα δω με ποιο τρόπο. Ή μπορεί να το κατεβάζει αυτόματα, θα δω πώς το κάνει το YouTube. Δηλαδή, παρακολουθείτε ένα μάθημα, ας πούμε, έχετε πληρώνετε μια συνδρομή, έχετε δυνατότητα όμως να κατεβάσετε και κάποιο υλικό δηλαδή που θα έχω εγώ ανεβάσει. Κάποιο κείμενο, κάποιες πράξεις, κάποιον υπολογισμό, όλα θα είναι επεξηγηματικά και πάρα πολύ κατανοητά και απλά. Δεν θα μπω, διότι η αριθμολογία και τα ταρό μπορούν να γίνουν και πολύπλοκα σε έννοιες, έτσι, δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε. Λοιπόν, απλά να σας πω ότι και εγώ έχω
Ταρό ξεκίνησα μικρό, σε μικρή ηλικία, περισσότερο από περιέργεια, κάπως έτσι ξεκινάμε, στην παιδική ηλικία, εκεί στα 17, τέλος πάντων. Τα παράτησα για ένα διάστημα, μετά μου έκανε εντύπωση η αστρολογία, μετά είχα κάποιους οι οποίοι κάνανε, λέει, θα πάω να μάθω αριθμολογία, πήγα και εγώ, έμαθα, έκανα. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω ότι έχω καθίσει με ανθρώπους και έχω πάρει και από αυτούς ενέργεια και εμπειρίες για να καταλάβω αρκετά πράγματα. Λοιπόν, οπότε έτσι να ξέρετε 2-3 έτσι κάποιες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Απλά σας το ανακοινώνω να το γνωρίζετε και εσείς, να το έχετε υπόψη, θα τα ξαναπούμε. Είναι ευκαιρία τώρα, διότι και επειδή έχει να κάνει και με κομμάτι τώρα τύχης, δεν είναι τυχαίο που επιλέγω σε αυτό το ωραίο ρίξιμο που θα κάνουμε, στην έλξη της τύχης, να πούμε και για αριθμολογία, να πούμε και για ταρό, τα οποία μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι συμβαίνει λίγο στη ζωή μας. Παίρνουμε μια πληροφορία. Λοιπόν, ναι, η αριθμολογία εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει. Να σας το πω και αυτό, έχω φτιάξει μόνος μου ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο βάζεις απλά όνομα, επώνυμο και την ημερομηνία γέννησης και σου βγάζει στα ελληνικά και σου βγάζει όλα τα πάντα, το χάρτη σου, όλες εκείνες τις σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες χρειάζεται να τις έχει κάποιος και να καταλάβει με ποιες δονήσεις προχωράει. Εντάξει. Αστρολογία θα μπορούσα να κάνω, αλλά είναι λίγο πιο πολύπλοκο, λίγο πιο δύσκολο, θέλει άλλες βάσεις, άλλη προσέγγιση και θέλει πάρα 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 πολύ καιρό, ενώ μετά τα ρώτησε όπως το έχω σκεφτεί και με την αριθμολογία μπορεί να είναι πιο μαζεμένο. Εντάξει. Σε χρόνο, ενώ σε χρονική διάρκεια. Θα δούμε. Πάμε όμως τώρα. Προχωράμε. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι ένα ρίξιμο, το οποίο και εγώ θα επιλέξω κάρτα. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο λέμε, πώς μπορούμε να έλξουμε τύχη. Την τύχη την έλκουμε με διάφορους τρόπους, έτσι σε μεταφυσικό επίπεδο. Η ημερομηνία γέννησης κάτι σημαίνει. Και ο αριθμός με τον οποίο δονούμαστε, έτσι. Το όνομά μας. Το αρχικό του ονόματος, η ημέρα, και το ημέρα γεννήθηκε, που γεννήθηκε κάποιος. Παραδείγματος χάρη, όσοι έχετε αριθμό 5, δηλαδή αν έχετε γεννηθεί στις 5 του μήνα, 14-23, έχετε έναν ιδιαίτερο μαγνητισμό. Και ο μαγνητισμός υπάρχει σε διάφορα επίπεδα. Οι γυναίκες συνήθως είναι πάρα πολύ όμορφες, μπαίνουν στα social media, Instagram, influencer κτλ, διότι το έχουν το πακετό όπως και να το κάνουμε. Το ίδιο ισχύει και με τα αγόρια βεβαίως. Υπάρχουν και βεβαίως άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έχουν έναν ιδιαίτερο μαγνητισμό. Το λέω τώρα έτσι σαν παράδειγμα. Λοιπόν, και έχουν να κάνουν και με την επικοινωνία, με την ομιλία, όλα αυτά. Επίσης τώρα, την τύχη, πώς μπορούμε να την έλξουμε. Αυτό το άνοιγμα που θα κάνουμε θα σε βοηθήσει στην πληροφορία να καταλάβεις. Δεν θα σου αλλάξει την τύχη. Πρόσεξε να δεις, για να μην. Δεν θα σου αλλάξει την τύχη το άνοιγμα, αν και σε ένα επίπεδο επηρεάζει, ξέρετε πόσο είναι ανοιχτός κάποιος, αλλά εξαρτάται αν εσύ, και το κλειδί σου αυτό είναι, θα μπεις σε δράση. Θα το πάρεις πάνω σου. Με τη στεναχώρια σου, με την προδοσία σου, με την απώλειά σου, με τη θλίψη σου, με το αυτό σου, με τα ξενύχτη σου, την αγωνία σου. Το παίρνεις, το κουβαλάς και λες, όχι, εγώ θα πάω. Θα επιμείνω και θα προχωρήσω σε αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Να κάνω, δεν ξέρω γιατί μου έρχεται, μία φλασιά μου έρχεται, απλά θα σας το πω. Το 7 σαν αριθμός σε θέματα τύχης που λένε 7 και αυτά, επειδή ξέρουν αυτοί που τα έχουν φτιάξει, το σύστημα ξέρει πολύ καλά, σου λένε πάρε μία 7, έτσι. Ή παίξω το 7-7-7 ας πούμε στα φρουτάκια, ή παίξω το 7 κόκκινο ή το 7 αυτό. Λοιπόν, το 7 δεν είναι τυχερός αριθμός. Εσείς που πάτε και παίζετε, ναι, θα μου πεις, μα μπορεί να έχω κερδίσει. Ναι, okay. Το 7 δεν είναι τυχερός αριθμός και γι' αυτό το σύστημα γενικά των τυχερών παιχνιδιών προωθεί τον αριθμό 7, γιατί δεν είναι τυχερός αριθμός. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον βεβαίως, δεν το έχω κοιτάξει, να κάναμε και μια στατιστική τι σημαίνει με τους αριθμούς, γιατί έχουν γίνει έρευνες, αν το 7 τελικά είναι τυχερό. Αν θυμάμαι καλά όμως, από κάτι παλιά που είχα διαβάσει, σε άσχετο όμως, για άσχετο λόγο, το 7 όντως είναι από τους αριθμούς ο οποίος πέφτει λιγότερο σε συχνότητα, πέφτει πιο σπάνια. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο παίζεις εσύ, παίζεις, δεν έρχεται το 7. Το καταλαβαίνετε λοιπόν. Άρα λοιπόν τι κυνηγάμε εμείς.
Δεν κυνηγάμε πάντα στο 7. Σας το λέω επειδή είναι και τώρα έρχονται, σας τη λέω αυτή την πληροφορία, επειδή έρχονται και αυτή την περίοδο και έρχονται οι γιορτές, μπορεί να παίξετε χαρτάκι, εντάξει τι να κάνουμε τώρα, να προσέχετε μόνο, μην χάσετε πολλά λεφτά. Το 7 δεν είναι τυχερό. Αν είναι τυχερό για κάποιους ανθρώπους, είναι διότι το επιτρέπει ο χάρτης τους. Ο αριθμολογικός και ο αστρολογικός θα έλεγα χάρτης τους. Εντάξει, λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ να δούμε το ρίξιμό μας. Έχω κάποιες πληροφορίες εδώ από χαρτιά, τα οποία, από decks τα οποία θα μας βοηθήσουν. Οι επιλογές σου λοιπόν είναι αυτές εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4. Δες τα λιγάκι. Λοιπόν, για κάτσε εγώ να τα πάω λίγο στην άκρη, γιατί θα τις χρησιμοποιήσω αυτές τις κάρτες. Μέχρι να πιω μια γουλιά καφέ, γιατί ο σκοπός είναι να περνάμε και πολύ ωραία, να διασκεδάζουμε, είναι να επιλέξεις τι θέλεις, τι σου αρέσει, τι πιο deck σου κάνει το κλικ, έτσι. Μην το πολύ σκέφτεσαι, α, αυτό δεν παίζει εδώ, στο λέω από τώρα, 1, 2, 3, 4. Επέλεξες, πάμε. Στο πρώτο deck, εγώ θα επιλέξω αυτό το deck. Το τρίτο. Ωραία λοιπόν. Για πάμε. Πώς λοιπόν μπορούμε να έλξουμε τύχη, να φέρουμε την τύχη με το μέρος μας? Πώς μπορούμε λοιπόν τα ταρό να μας αποκαλύψουν αυτές τις πληροφορίες με τη σοφία τους, με την εμπειρία τους, τη γνώση τους χιλιάδων ετών, γιατί τα ταρό είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει χρησιμοποιηθεί και από πολύ σοφούς ανθρώπους και με πολλές γνώσεις και με μεγάλη προβλεπτικότητα, με μεγάλη ακρίβεια στις προβλέψεις τους. Οπότε, τα ταρό να μας πούνε τύχη, άνοιγμα τύχης. Πάμε λοιπόν. Ένα. Υπότης ξυφών. Δύο. Δύο μπαστούνι. Τρία. Εννέα μπαστούνι. Αριθμός 31, 4. Για κάτσε να κατέψω λίγο. Ναι. Τετράγωνο. Θα στα πω, θα στα εξηγήσω. Μην ανησυχείς καθόλου. Και μάλιστα. Έλα εδώ τώρα να τα δούμε. Μπορείς να καταλάβεις, τα βλέπεις. Εδώ, αυτές είναι οι πληροφορίες σου. Ορίστε εδώ. Ναι, τη βάζω επίτες, τη βάζω έτσι. Υπότις ξυφών, αριθμός 2, αριθμός 9, αριθμός 31, αριθμός 4, αριθμός 5, 54, αριθμός 9 και ένα οχτάρι. Το οχτάρι έχει να κάνει και με την τύχη. Γιατί επίσης το 2024 θα έχει δόνηση αριθμού 8, προσέξτε όμως, διότι αυτό το οκτάρι που θα φορέσει αυτή η χρονιά δεν θα είναι από τους εύκολους, δεν θα είναι το οκτάρι το οποίο θα μοιράσει χρήματα. Γιατί το 8 συνήθως μοιράζει χρήματα. Όχι το 7. Το 7 δεν μοιράζει χρήματα. Το 8 μπορεί να μοιράσει χρήματα. Γι' αυτό και το 8 συνδέεται επίσης και με τη χρεοκοπία σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορείς εσύ διαστητικά, να κάνουμε ένα έτσι, πολύ, πολύ, πολύ για λίγα δευτερόλεπτα, διαστητικά. Δεν ξέρεις ταρό. Και μια χαρά καλύτερα και δεν ξέρεις, είναι μια χαρά. Βλέπεις όμως πότι ξυφών, ο οποίος ορμάει, βλέπεις ένα-δύο μπαστούνι το οποίο κάτι σκέφτεται προς το μέλλον, κάτι βλέπει, και ένα-εννέα μπαστούνι το οποίο στέκεται και βρίσκει στήριγμα. Λοιπόν, με τον αριθμό 9 εδώ. Δράση. Πρέπει αυτό που θέλεις εσύ να δημιουργήσεις, την τύχη για να την έλξεις, πρέπει να δράσεις. Πραγματικά πρέπει να ορμήσεις. Έχεις αυτές τις αντοχές εδώ? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτός εδώ πέρα βεβαίως ορμάει. Αυτός ο υπότης τι σημαίνει?
Ο υπότης ξυφών αφορά ζώδια του αέρα. Όμως, επειδή είναι ζώδια του αέρα, συνήθως τα ζώδια του αέρα σημαίνει ότι έχω το σκέφτομαι σαν ενέργεια, αλλά σκέφτομαι απερίσκεπτα. Άρα ένα κλειδί, πάρε το κλειδί, σημαίνει σκέφτομαι, αναλύω πολύ προσεκτικά τις κινήσεις που θέλω να κάνω και τις αποφάσεις που θέλω να πάρω. Διότι, ναι, σε ένα επίπεδο είμαστε αποτέλεσμα των αποφάσεων και των επιλογών που θα πάρουμε στη ζωή μας. Όποια και να είναι αυτή. Τι θα γίνει αν τελικά πάω σε αυτή τη δουλειά και απορρίψω την άλλη. Εντάξει. Τι θα γίνει αν επιλέξω τελικά να ανοίξω σχέση, δηλαδή να επισυνάψω σχέση με τον Κώστα και όχι με τον Γιώργο. Ή, ξέρω εγώ, με την Ελένη και όχι τελικά με τη Μαρία, να προχωρήσω. Λέω τώρα διάφορα παραδείγματα ζωής. Άρα πώς θα φέρω τύχη στη ζωή μου, να ένα κλειδί, μέσα από λογική και όχι παρορμητισμό. Π.χ. έχεις, ξέρω εγώ, 500 ευρώ και λες, ρε παιδί μου, θα πάω να παίξω τυχερά παιχνίδια κάπου. Σκέψου περισσότερο. Ανέλησέ το, μήπως δράσεις παρορμητικά και λες όχι, θα πάω την τύχη μου αυτά και πας και ποντάρεις το 7 και χάνεις. Πολύ προσεκτικά. Το νούμερο 2, ο αριθμός 2 σου αποκαλύπτει πάλι ένα μεγάλο κλειδί. Ο αριθμός 2 είναι πολύ σημαντικός, είναι ένας αριθμός διέστησης. Το μπαστούνι σημαίνει ενέργεια, ζώδια φωτιάς, στοιχείο φωτιάς βασικά, ναι, στοιχείο, ζώδια φωτιάς. Σου μιλάει όμως ότι κάνει σχέδια για το μέλλον. Για να έλξεις την τύχη σου με το μέρος σου, πρέπει και εσύ να το παλέψεις, να κάνεις σχέδια, να τα βάλεις κάτω, να ρωτήσεις ανθρώπους, να μοιραστείς την ενέργειά σου, που σημαίνει τη σκέψη σου αυτά. Π.χ. ρε παιδιά, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, έτσι. Λοιπόν, για να πάρεις... Sorry που το έκανα αυτό, αλλά έχει ένα χρυσαφάκι. Από κάπου φαίνεται, από το δεντράκι, από τα στολίδια. Τώρα πώς τρέχα γύρευε, λοιπόν. Οπότε κάνω σχέδια, αλλά θα με βοηθήσουν οι άνθρωποι. Η τύχη μου, πάρ' το δεύτερο κλειδί, θα ανοίξει μέσα από ανθρώπους. Θα κάνω σχέδια όμως, θα καθίσω. Και δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι το παρελθόν μου, εδώ τι έγινε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εντάξει. 9 μπαστούνι, ο πολεμιστής. Προσέξτε τώρα τι γίνεται πολλές φορές με την αριθμολογία. Ο αριθμός 9, ένας πολύ σημαντικός αριθμός, διότι περικλεί όλους τους υπόλοιπους, από το 1 μέχρι και το 8 τους περικλεί. Το 9 όμως είναι ο αριθμός του πολεμιστή. Εξού και η 11 ενάτου. Δεν είναι τυχαίες, δεν ήταν το σύστημα, ήξερε πολύ καλά τι επέλεξε. Αυτοί που το κάνανε, ξέρανε, μιλάω για την 11, πώς το λένε, 11-9 του Σεπτεμβρίου, αυτό που είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Όμως το 9 δεν είναι αυτό που λέμε νέα, ανθρωπισμός, είναι η αντίστροφη ενέργεια. Ο πραγματικός αριθμός, η πραγματική ενέργεια του 9 είναι του πολεμιστή. Όσοι λοιπόν έχετε αριθμό 9, είτε βγαίνει στην αριθμολογία σας, δηλαδή στο δρόμο ζωής, στο πεπρωμένο ζωής. Μπείτε στο site μου και βάλτε το να δείτε. Είτε βγαίνει στο πεπρωμένο του ονόματος, αν βγαίνει αριθμός 9, είστε πολύ προσαρμόσιμοι σε οποιαδήποτε κατάσταση και το πολεμάτε. Να ένα τρίτο μήνυμα τύχης. Αυτό είναι το κλειδί σου. Το πολεμάω. Το παλεύω, θα το παλέψω. Τι έχουμε εδώ, δράση. Μέχρι στιγμής τρεις κάρτες που σου λένε δράση, δράσε δηλαδή. Και θέλεις ενέργεια. Έχεις αρκετή ενέργεια για να αλλάξεις την τύχη σου. Αν δεν έχεις αρκετή ενέργεια, είναι ok, συμβαίνει αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να την ενισχύσεις. Πάμε τώρα να δούμε το 31-4. Τώρα θα μου πεις, μα πώς μπορώ να την ενισχύσω. Θα σου πω 2-3 tips. Ένα tip είναι υγιεινή ζωή. Ένα δεύτερο tip είναι να προσέξεις την υγεία σου σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο σώμα. Πνεύμα, ψυχή, έτσι, το σώμα βεβαίως εννοείται. Και πώς τα προσέχεις.
Αλλαγή διατροφής, αλλαγή περιβάλλοντος, πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν βλέπω, εγώ το κάνω, sorry παιδιά, εγώ το λέω. Πλέον με ρωτάνε φίλοι μου, φίλες μου, φίλοι μου, λέω, ξέρω εγώ, έγινε το τάδε, είδες αυτό. Δεν βλέπω ειδήσεις στην τηλεόραση. Διαβάζω, ναι, μπαίνω ίντερνετ, διαβάζω, ενημερώνομαι, αλλά μέχρι εκεί. Και αν είναι μια είδηση εντελώς τραγική ή πολύ σκληρή, που λένε προσοχή σκληρές εικόνες και αυτά, sorry δεν μπαίνω. Αρνούμε. Διότι αυτά κολλάνε στο υποσυνείδητο, μεγαλώνει ο θυμός, θυμώνουμε πάρα πολύ, εξοργιζόμαστε με αυτά που συμβαίνουν, αλλά τι γίνεται όμως, σου έχει ανεβάσει την πίεση, σου έχει αλλάξει την ψυχολογία, σου έχει αλλάξει την ενέργεια. Και επειδή οι ειδήσεις και όλα αυτά χτυπάνε στο συναισθηματικό κομμάτι και τρελαίνουν τη λογική μας, παθαίνουμε όλοι πλάκα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, και εντελώς εδώ, όλο τυχαία, σε ένα σου υφυγείο αριθμός 31, θα στο φέρω λίγο κοντά να διαβάσεις, αν μπορείς να το διαβάσεις, δεν πειράζει, αν δεν μπορείς, είσαι από τη φύση σου μαχητής. Παλεύεις για αυτό που θέλεις και για αυτό που πιστεύεις. Ανεξάρτητος, υπερήφανος, δουλεύεις σκληρά για να αποδείξεις την άποψή σου. Ακτινοβολείς έντονα την αγάπη, εγκάρδια φύση, φωτίζεις τη ζωή των άλλων ανθρώπων, γενναιόδωρος, γενναιόδωρη, αλλά θα πρέπει να υπερνικήσεις και όλες τις δυσκολίες. Αυτό είναι η τύχη. Τώρα μπορεί να μου πεις, Ακάς μου, με φώτισες. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Και είδες πως οι πληροφορίες έρχονται και συμπληρώνονται από διαφορετικά decks, τελείως διαφορετική φιλοσοφία, όχι διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση. Εδώ έχουμε ταρό, εδώ έχουμε καθαρά αριθμολογική κάρτα. Και σου λέει πολέμα, πολέμησέ το. Και όχι μόνο αυτό, σου έρχεται ένα άλλο εννιάρι, εδώ το βλέπεις, το εννιάρι, το οποίο σου λέει, μιλάει για τετράγωνο και ή μη τετράγωνο. Αυτό τώρα στην αστρολογία το τετράγωνο σημαίνει πρόκληση, σημαίνει εμπόδιο. Θα σου έλεγα δες, αν θέλεις βεβαίως, δες τον πέμπτο οίκο, που είναι και ο οίκος της τύχης, τι πλανήτες υπάρχουν μέσα, αλλά δες όμως και την ακμή του οίκου. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον οίκο δηλαδή, έτσι, την ακμή του, τη γωνία του που λένε. Και θα πάρεις από εκεί πολλές πληροφορίες με το τι πράγματα παλεύεις στην τύχη σου. Π.χ. αν έχεις στον πέμπτο οίκο έναν Κρόνο, σημαίνει περιορισμός. Αν έχεις όμως στον πέμπτο οίκο ένα Δία, σημαίνει άνοιγμα. Αν τώρα ο οίκος αυτός έχει ζώδιο το οποίο είναι ο Ταύρος ας πούμε, έχεις Δία και Ταύρο, σημαίνει εύνοια, σταθερότητα, άνοιγμα. Και βεβαίως πάντα έναν χάρτη τον βλέπουμε συνδυαστικά, όχι απομονωμένα. Απλά σας το λέω, δηλαδή μην βρει κάποιος μόνο τον πέμπτο οίκο και πει «Α, τι ωραία, έχω, ξέρω εγώ, Δία, έχω και Άρη, άρα μάχομαι, έχω και την εύνοια του Δία και έχω και τον Ταύρο και τελείωσε». Όχι, είναι συνδυαστικά, αλλά λέμε όμως βλέπουμε από εκεί μια τάση. Και αυτό που σου έχω σαν μήνυμα, οπότε δες το τετράγωνο, σημαίνει προκλήσεις, δηλαδή το κλειδί σου είναι ότι θα περάσεις από δυσκολίες και πρέπει να τις ξεπεράσεις. Ή μάλλον να σου το πω διαφορετικά, έχεις πολύ μεγάλη δυνατότητα να τις ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες, διότι εδώ έχουμε και ένα 8 κούπα, το οποίο σημαίνει και επίλυση πραγμάτων, εδώ σημαίνει μόνος μου, μόνη μου θα τη βρω την άκρη, θα τη βρω την άκρη όμως, και ο αριθμός 8 δηλώνει την εσωτερική σου δύναμη και την τύχη, την οποία θα την έλξεις μόνος σου και μόνη σου, αφού έχεις όλο αυτό εδώ πέρα την πληροφορία, αλλά πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι το κύριος μήνυμα της τύχης. Κάθε αρχή και τέλος, σε κάθε τέλος μία αρχή. Σημείωσε το. Ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από το πρώτο deck. Πάμε στο δεύτερο deck, σε αυτό. Πολύ όμορφο deck και αυτό. Έχω επιλέξει πολύ γραφικά, να το πω έτσι, με έντονα χρώματα decks.
Άνοιγμα τύχης λοιπόν. Πώς μπορούμε να έλξουμε τη τύχη με το μέρος μας, στη ζωή μας, τι χρειάζεται να κάνουμε. Γιατί πάντα τα ταρό θα σου απαντήσουν δράση, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν είναι παθητικότητα. Είναι απλά επίσης τα ταρό είναι μια πληροφορία, έτσι. Σου δίνουν μια πληροφορία. Τι θα την κάνεις εσύ, είναι δική σου ευθύνη. Όλοι εσείς δηλαδή που με ακούτε και με βλέπετε, ο καθένας από εσάς μπορεί να του έρχονται διαφορετικές σκέψεις, αλλά είναι δική σας η ευθύνη. Εγώ απλά μεταφέρω ένα μήνυμα, τίποτα άλλο. Για μένα πάντα μιλώντας, έτσι. Εγώ ως ερμηνευτής των ταρό καρτών απλά μεταφέρω ένα μήνυμα, τίποτε άλλο. Τόσο απλά και τόσο απλά και απέριτα. Εδώ έχουμε πράγματα που κρύβονται. Πράγματα που κρύβονται. Έχουμε έναν ακόλουθο ξυφόν τώρα εδώ αυτή τη φορά που ανοίγει λοιπόν αυτό μας το άνοιγμα στο θέμα της τύχης. Και έχουμε και ένα έχουμε και έναν κρεμασμένο αριθμός 12. Έχουμε και ένα 8 μπαστούνι. Αυτό είναι καλό. Έχουμε λοιπόν, για να επιλέξουμε εδώ, έχουμε ένα 22. Ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός, έντονος αριθμός. Και εδώ με έναν τρόπο μας βγάζει τον αριθμό 4. Έχουμε το 8, το οποίο συντονίζεται και με το 2024. Και όχι μόνο, εντάξει, και όχι μόνο. Έχουμε, μάλιστα. Ωραία. Αριθμός 35. Εδώ έχουμε τον οροσκόπο μας. Ποιος είναι ο οροσκόπος σου? Και έχουμε εδώ πέρα και ένα εφτάρι. Ωραία. Θα τα δούμε τώρα με λεπτομέρεια. Ακόλουθος ξυφών. Ο ακόλουθος ξυφών έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ένα απλό πλαίσιο, ο ακόλουθος ξυφών σημαίνει μήνυμα. Περιμένει. Δες εδώ βεβαίως υπάρχει και μια υπερβολή. Είναι πολλές φορές και οι υπερβολές που λέμε με τα λόγια. Αυτό θέλει να πει, διότι εδώ αν παρατηρήσεις υπάρχει μια δυσαναλογία μεταξύ ανθρώπινου σώματος χεριών, δύναμης και ένα τεράστιο σπαθί που λέμε και τα λοιπά και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί το μήνυμα που σου έχει να σου πει είναι ότι sorry που σταματάω, απλά μου έρχονται κάποιες ιδέες, έτσι, να το πω γι' αυτό. Είναι η αλήθεια. Το μήνυμα λοιπόν που αναζητάς είναι η αλήθεια σε αυτή τη ζωή και γιατί ο ένας και γιατί το άλλος, και είναι ένα εύλογο ερώτημα που όλοι κάνουμε. Γιατί σε αυτόν, σε αυτήν να είναι όλα τόσο εύκολα να έρχονται και σε εμένα, ας πούμε, να έρχονται τόσο μα τόσο δύσκολα. Αναζητάς την αλήθεια στην ουσία μέσω δυσκολιών, γι' αυτό υπάρχει ένα, είπαμε, τα ταρό έχουν συμβολισμούς. Όλο αυτό το βουνό εδώ, όλο αυτό το πράγμα, το ψυχρό μέρος με χιόνι που δεν έχει ζωή, δεν έχει τίποτα. Αναζητάς λοιπόν την αλήθεια μέσα από δυσκολίες της ζωής που σου έχουν τύχει και το μήνυμα είναι η αποκάλυψη. Θες να σου αποκαλυφθούν πράγματα. Πραγματικά θες να σου αποκαλυφθεί τελικά για να σου πει έχω εγώ Θεέ μου τύχη ή όχι, μιας και είναι το θέμα μας αυτό, έτσι, αλλά και γενικά στη ζωή σε προβληματίζει.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, διότι ο ακόλουθος ξυφών είναι, μια, είπαμε, είναι από τις πιο περίεργες κάρτες που υπάρχουν στη μικρή αρκάνα στα ταρό. Τα ξύφη γενικότερα εδώ αφορούν ζώδια του αέρα, αφορούν σκέψεις, αφορούν επιχειρήματα. Εδώ όμως δείχνει ότι πολλές φορές στη ζωή σου, δεν λέω ότι το κάνετε όλοι, προχωράς να μάθεις την αλήθεια με έναν ανώριμο τρόπο. Με αποτέλεσμα να χάνεις το μήνυμα και την ουσία του μηνύματος. Και στεναχωριέσαι μετά, γι' αυτό έρχεται και ο αριθμός 12, που είναι εδώ ο Ποσειδώνας, η κάρτα του Ποσειδώνα, που σκοτεινιά, που μάλλον θολώνει ακόμα περισσότερο την αλήθεια. Ο κρεμασμένος έχει την έννοια της θυσίας, έχει την έννοια της μόρφωσης, έχει την έννοια του μαθαίνω, έχει την έννοια ότι τελικά πρέπει να τα δω λίγο διαφορετικά στη ζωή τα πράγματα. Εδώ βέβαια έχει και μια έννοια απομόνωσης και έχει και μια έννοια ότι σε προδώσανε στη ζωή. Με οποιοδήποτε τρόπο, σε κρεμάσανε. Θες ερωτικά, θες τώρα σε κάτι που έψαχνες, θες επαγγελματικά, θες συνεργατικά, θες φιλικά, θες σε σχέσεις γενικότερα. Μιλάει για σχέσεις. Είναι ο αριθμός της προδοσίας, κακά τα ψέματα. Εδώ δηλαδή στα ταρό και η εικόνα και αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός της προδοσίας. Ένα και δύο. Το ένα σημαίνει ο εγωισμός, ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση με τον αριθμό 2 που σημαίνει το μαζί. Γι' αυτό λοιπόν ο κρεμασμένος σου λέει ότι ξεπέρασέ το και δες το αλλιώς στη ζωή. Να ένα δεύτερο κλειδί. Δες το διαφορετικά, πάρ' το διαφορετικά. Έρχεται όμως ο αριθμός 8, που είναι πολύ πιο θετικός βεβαίως από τους υπόλοιπους εδώ δύο, από τα υπόλοιπα δύο decks, από, τα δύο, από τις δύο κάρτες. Το 8 σημαίνει τι κάθεσαι. Ωραία, εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Σε προδώσανε, σε κουτσομπολέψανε. Μπορεί αυτός εδώ να είναι και ένας εχθρός, έτσι. Μπορεί να είναι, επειδή δεν καταλαβαίνεις αν είναι άντρας ή γυναίκα, και είναι επίτηδες έτσι αυτή η κάρτα, σημαίνει ότι μπορεί να είναι είτε άντρας είτε γυναίκα. Πού σε πρόδωσε, πού σε πλήγωσε, πού σε χτύπησε. Προδόθηκες, κλείστηκες, απομονώθηκες, στεναχωρήθηκες πάρα πολύ και έρχεται τώρα αυτή η κάρτα και σου λέει ρε μεγάλη τι κάνεις. 8 μπαστούνι, βάλε στόχους. Πώς θα κινήσεις τα πράγματα αν δεν βάλεις στόχους και αν δεν βάλεις ένα σκοπό στη ζωή σου σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Έρχεται λοιπόν ο αριθμός 22. Πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Στην αριθμολογία λέγεται ο μεγάλος χτίστης. Για κάποιο λόγο σου έπεσε. Είτε αυτό αφορά εσένα σε δρόμο ζωής, είτε αφορά στο όνομά σου, στο επώνυμο ή στο πεπρωμένο σου. Κάπου με κάποιο τρόπο ίσως συνδέεσαι με το 22 και με τον αριθμό 4 βεβαίως. Ο αριθμός λοιπόν 22 που είναι κυρίαρχος, σου μιλάει για εμπειρίες. Θα περάσεις μέσα από πολλές διακυμάνσεις. Έχεις όμως όλη τη δύναμη να αποκτήσεις πλούτο, να χτίσεις και να αφήσεις ένα πολύ δυνατό όνομα. Θα μου πεις, θα με ρωτήσετε, μα όλοι 22 είναι έτσι? Όχι, βεβαίως, υπάρχουν και 22 οι οποίοι δεν γίναν πολύ γνωστοί. Εννοείται. Όπως υπάρχουν 22 τα οποία έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά, που έχουν ασχοληθεί και με την πολιτική. Όπως υπάρχει και άνθρωπος που είναι 44 και χρεοκόπησε μια χώρα. Λοιπόν, ο 22 όμως φορά μια πολύ έντονη ενέργεια και φυσικά εννοείται το 22 δεν είναι μόνο δρόμος ζωής, είναι σε έναν αριθμολογικό χάρτη βλέπουμε και άλλα πράγματα, έτσι βλέπουμε και άλλους συνδυασμούς. Γιατί το 22 από 22 ενός άλλου ανθρώπου διαφέρει. Εδώ όμως ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι όραμα. Χτίζω. Βγαίνω, μπορώ να φτιάξω το όνομά μου, μπορώ να αφήσω το όνομά μου, το στίγμα μου σε αυτή τη ζωή. Ναι, μπορείς. Πώς το οργανώνεις είναι εδώ το θέμα. Με την ηγεσία. Γιατί το 22, επειδή είναι κυρίαρχος αριθμός, σε οθεί να έχεις ηγετικό χαρακτήρα. Το 22 είπαμε μπορούμε να το βρούμε και στην ψυχή μας και στην προσωπικότητα και στο όνομα και στο επώνυμο και στην ημερομηνία γέννηση, μπορούμε να το βρούμε και στα καρμικά μας, έχει διάφορα, μπορεί να το βρει σε πολλά κομμάτια. Εδώ όμως τώρα σημαίνει χτίζω, προχωράω. Σου έρχεται και ο οροσκόπος, δες που έχεις τον οροσκόπο σου, παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Ο οροσκόπος είναι όλα τα ζώδια εδώ, είναι ο εαυτός μας, είμαστε εμείς, το είναι μας.
Είναι ο πολύ εσωτερικός εαυτός μας. Πράγμα που σημαίνει και εδώ είναι στα πολύ 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 ενδότερα, στα πολύ εσωτερικά δικά σου εσώψυχα, με τον αριθμό 35 που μας κάνει 8 και εδώ. Δες πως οι αριθμοί αυτοί έρχονται και μπλέκνουν σε σένα, στο δικό σου σχέδιο. Κάτι θέλω να σου πει, ο οροσκόπος γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε και φιλτράρουμε τον κόσμο. Είναι η εσωτερική μας ματιά ο οροσκόπος. Το ζώδιο είναι η βάση, ο οροσκόπος είναι η εσωτερική ματιά και η αστρολογία δεν είναι μόνο ζώδιο, έτσι. Το να ακούμε μόνο το ζώδιο είναι εντελώς λάθος. Γι' αυτό και έχω βάλει στο site μου, εγώ έχω κάνει αυτό που προσπαθώ, ένα συνδυασμό αριθμολογίας αστρολογίας και ταρό με μικρή αρκάνα με μεγάλη αρκάνα, για να μπορέσετε να έχετε όσο το δυνατόν να έχουμε περισσότερη ακρίβεια σε αυτά τα οποία σας γράφω και σας αναφέρω. Είτε στα εβδομαδιαία, είτε στα... εντάξει. Και το άλλο που έρχεται είναι ένα εφτάρι. Εντάξει, αυτό το 7 δεν είναι τυχερό για να πας να παίξεις τζόγο. Αυτό το 7 όμως σου δίνει θεϊκή προστασία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η θεϊκή προστασία δεν είναι να σε στείλει να πας να παίξεις για να κερδίσεις. Και σου λέει λοιπόν εδώ, πολύ σοφά, κράτησε το και αυτό εδώ εσύ, το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο χαρτί καλά. Το πιασές. Και εδώ είναι το 7 μπαστούνι, έτσι. Το 7 μπαστούνι, ζώδια φωτιάς, που τι σημαίνει, σημαίνει πολεμάω με όλους εδώ. Είσαι έτοιμος, έτοιμη να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες και ανθρώπους που θα σου έρχονται, θα σου φέρουν αντίσταση. Έχεις μια ωραία ιδέα. Πώς θα προκαλέσεις την τύχη σου? Γιατί η τύχη έρχεται μέσα από πολύ περίεργους τρόπους. Γιατί θέλει και ένα ρίσκο εδώ. Πας και λες, ξέρω εγώ, στον καλό σου, στην καλή σου, α, κοίταξε να δεις, θέλω να πάω να ξεκινήσω μία γλώσσα. Λέω τώρα γαλλικά, λέω τώρα. Και σου λέει, όχι, τι είναι αυτά και τώρα και πού θα πας και τι θα κάνεις. Έχεις δύο επιλογές, ή πας ή δεν πας. Αν δεν πας, κάνεις μία ευκαιρία και θα το έχεις βάρος σε όλη σου τη ζωή. Εάν πας, μπορεί να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σε οδηγήσουν κάπου αλλού, να σου πούνε μια πληροφορία να πούνε και... και το χάνεις. Γιατί αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ψάχνεις για δουλειά, λέω τώρα, και κάποιος σου λέει, ρε εσύ τι έχεις κάνει, έχω σπουδάσει αυτό, έχω εμπειρία εκεί, α ναι ρε εσύ, ξέρω ένα που χρειάζεται. Πολλές φορές έτσι γίνονται. Ναι, ξέρω πριν από το μυαλό σας πολλά ότι είναι, δεν είναι μόνο έτσι, είναι και με γνωστούς, ναι όντως, ναι, βεβαίως, συμφωνώ, ναι. Αν δεν σε ξέρει ο άλλος, αν δεν έχει κάνει και ένα όνομα. Τώρα θα μου πεις, μα ρε παιδί μου, δεν είμαστε όλοι για να γίνουμε σε υψηλές θέσεις. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά και πάλι όμως το όνομα που αφήνουμε και χτίζουμε, το όνομά μας που χτίζουμε, παίζει μεγάλο ρόλο. Εδώ χτίζεις όνομα. Σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και στα επαγγελματικά σου θέλει σοβαρότητα. Μην μπλέξεις σε πολιτικές, μην μπλέξεις σε κουτσομπολιά, μην μπλέξεις ό,τι γίνεται. Πάρ' το αλλιώς, δείξε σοβαρότητα. Μην επικεντρωμένη μόνο στη δουλειά σου ή στη σχέση σου. Δεν χρειάζεται να λες, α, εγώ με τον ένα, με τον Κώστα πήγα με αυτόν. Μην λες τίποτα τι συμβαίνει στη ζωή σου. Και μου είπε αυτό και μου είπε εκείνο και εκείνο. Τίποτα. Στόχος. Συγκεντρώσου στο στόχο. Δώσε όλη σου την ενέργεια στο στόχο. Έτσι γίνεται. Και μετά εδώ αυτό που σου λέει, ναι, στη ζωή καμιά φορά, γιατί είναι κάρτα δύναμης. Το κλειδί σου λοιπόν σε όλο αυτό το άνοιγμα για να καταλήξουμε σαν διαδικασία είναι η δύναμή σου. Να βρεις τη δύναμή σου, να έχεις δύναμη, να μην μασάς. Έτσι θέλει η ζωή και το θέλει σχεδόν σε καθημερινή βάση. Το έχετε σκεφτεί, να πω αυτό. Το έχετε σκεφτεί ρε παιδιά ότι ξυπνάμε το πρωί, σηκωνόμαστε και βάζουμε την πανοπλία μας και πηγαίνουμε πολεμάμε καθημερινά. Τι πολεμάμε? Με ανθρώπους, με επικοινωνία, να τους πείσουμε, με αμφισβήτηση, με κριτική, στο δρόμο με την κίνηση, στο ότι θα πληρώσουμε για να μπούμε στην κίνηση, στο ότι ο άλλος θα μας προσπεράσει, άλλος θα περάσει με κόκκινο, άλλος με στόπ, άλλος θα μας κλείσει, άλλος θα μας βρήσει, άλλος θα μας κάνει, άλλος θα μας αδικήσει. Και εγώ το είχα πάθει μια φορά, ξέρω, κόρναρε άλλος και ένα μηχανάκι τάχωνε σε μένα. Πρέπει να γύρω και έφυγε μετά. Δηλαδή δεν είχα καν ούτε καν το χρόνο να πω ρε φίλε δεν το έκανα εγώ.
πας μετά στη δουλειά, έχεις να αντιμετωπίσεις τον ένα στραβό, τον άλλο το στραβό, αυτά τα παιχνίδια τα οποία μπορεί να παίζουν, που μπορεί και να μην παίζουν, μπορεί να νομίζω ότι παίζουν, όλα αυτά. Και φοράς την πανοπλία, γυρνάς μετά σπίτι, είσαι κατάκοπος κατάκοπη, σου έχουν κλέψει όλη την ενέργεια γύρω-γύρω, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Γιατί ρε παιδί μου, που λένε και να μην θέλεις. Και μετά έχεις φτάσει στο σπίτι αργά το βράδυ, θα πρέπει ίσως να φτιάξεις και φαγητό, θα πρέπει ίσως να φροντίσεις και, και τον καλό σου, την καλή σου, μπορεί να έχεις και παιδιά, μπορεί να τα διά, χρειάζεται να διαβάσεις, να τα τρέξεις, να τα πας, γυρνάς κατάκοπος κατάκοπη, ράκος, πτώμα. Ενέργεια και δύναμη χρειάζεσαι, πολύ δύναμη. Πρόσεξε λοιπόν και εσύ εδώ, και επειδή μιλάμε για ενέργεια, το ενεργειακό σου πεδίο, αν μπορείς να το κρατήσεις ψηλά. Πώς? Φροντίζω σώμα, φροντίζω διατροφή, φροντίζω την ψυχική μου υγεία, την πνευματική μου, την νοητική μου υγεία, το σώμα μου. Όλα αυτές τις τέσσερις υγείες τις φροντίζω για να είμαι καλά. Έτσι ελκύω λοιπόν την τύχη και το άνοιγμά μου, με πράξη και με δύναμη και με όλα τα υπόλοιπα που χτίσαμε. Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο. Αυτό που έχω επιλέξει και εγώ. Για να δω τι έχει να μας πει και τι έχει και να μου πει, έτσι. Για να. Άνοιγμα τύχης, λοιπόν, γενικό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με το 2024, τη χρόνο, το έτος δηλαδή. Παίζει όμως ρόλο πότε εσύ θα το δεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να το δουν μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν έχει σημασία. Για κάποιο λόγο έπρεπε να το δεις στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και θα μου πει κάποιος, μα είναι ο αλγόριθμος του YouTube. Ναι, οκ, okay, αλλά εσύ επέλεξες όμως να μπεις, να ψάξεις μια συγκεκριμένη δεδομένη χρονική στιγμή και να σου έρθει σαν πληροφορία, σαν feed που λένε στο YouTube, στη ροή σου δηλαδή, και να το δεις. Εδώ έχουμε πολύ ενέργεια, πολύ. Και δεν θέλει και να μπει μέσα, ε? Όχι, ναι, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Μια στιγμή και ανάποδα, θέλω να δω από τις επιλογές μας. Έχουμε ωραίο χτύπο. Τα ακούτε? Σαν να μαγειρεύουμε. Τι μαγειρεύει ο Ακάς? Αλχημία. Το φαγητό και αυτό είναι μια αλχημία. Τα ταρό είναι και αυτό μια αλχημία. Η ζωή είναι αλχημική. Δέκα μπαστούνι. Βασίλισσα κούπα. Μάλιστα. Και ο διάβολος. Ωραία. Για να δούμε πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά τώρα μεταξύ τους. Για σκεφτείτε κι εσείς που δεν έχετε κάνει τάρο, που ίσως να μην ξέρετε ή εντελώς ερασιτεχνικά. Μέχρι να τραβήξω κάρτες, τις υπόλοιπες. Τι σας έρχεται σαν πληροφορία στο μυαλό, στο υποσυνείδητο? Τι σας έρχεται? Αριθμός 30 και μας κάνει 3. Πολύ καλό. Θα σας τα εξηγήσω τι σημαίνει. Έπεσε μόνο του. Δεν μπορώ να πω όχι. Το κρατάω. Αυτοκράτορας λοιπόν. Εξουσία, δύναμη, στήριξη, στόχη, δυναμική, λογική. Μια καινούργια αρχή ίσως. Και το 3 πεντάκτηνο.
Πολλά μηνύματα, έτσι. Γι' αυτό είχε και πολύ έτσι, ενέργεια και πολύ χτύπο και αυτά. Χτύπαγαν εδώ οι ενέργειες. Έλα εδώ τώρα να δεις. Το 10 μπαστούνι σημαίνει ότι είμαστε, μιας και εγώ το επέλεξα, άνθρωποι υπεύθυνοι που αναλαμβάνουμε την ευθύνη, άνθρωποι όπου πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να σηκώσουμε παραπάνω πράγματα από αυτά τα οποία μας αναλογούν. Το 10 μπαστούνι εδώ είναι ένας καρμικός αριθμός. Σημαίνει χρέος. Άρα, ναι, θα σας πω, το 10 μπαστούνι εδώ στην αριθμολογία σημαίνει ότι κουβαλάω και ένα χρέος, το οποίο ναι μεν είναι πιο εύκολο για μένα να το ξεπληρώσω. Χρέος σημαίνει ξεπληρώνω. Είναι μια καρμική κάρτα και σημαίνει λοιπόν ότι προχωράω στη διαδρομή της ζωής με σκοπό να κουβαλήσω πράγματα, να έχω υπευθυνότητα, να είμαι σε μια θέση όπου με πολλές αλλαγές, γιατί αυτό σημαίνει και κάρτα αλλαγών, έτσι, είναι και μια κάρτα που σημαίνει πολλές αλλαγές, έχω τη δύναμη λοιπόν για αλλαγές, έχω αρκετές ιδέες, έχω αρκετές σκέψεις, τις οποίες μπορώ να τις υλοποιήσω, μπορεί να έχει να κάνει με πολλές αλλαγές σε επίπεδο και ταξιδιών και να πάω και αλλαγές σε δουλειά και συναισθηματικές αλλαγές και πάθος. Όμως το 10 μπαστούνι έχει να σου πει ότι μπορείς να βρεις τη διαδρομή σου. Ό,τι και αν κάνεις. Μπορεί τα πράγματα να έρχονται ξαφνικά σε σένα και να ακολουθείς μια δύσκολη διαδρομή όπως εδώ πέρα, που κουβαλάει και κάνει, αλλά θα τη βρεις τη διαδρομή σου. Έχεις τη δυνατότητα να βρεις το δρόμο σου. Να δω το κλειδί. Ωχ, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου μια γουλιά καφέ. Βασίλη Σακούπα. Η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τη διαίσθηση και το συναίσθημα. Τη διαδρομή σου τη βρίσκεις μέσα από το συναίσθημα. Τη διαδρομή σου στον κόσμο το φιλτράρεις μέσα από το συναίσθημα. Είναι καλό για μένα. Αισθάνομαι καλά εδώ που είμαι. Η Βασίλισσα Κούπα σημαίνει φροντίδα, σημαίνει καλή υγεία. Φυσικά σημαίνει το μεταφυσικό εννοείται. Γιατί αυτή η Βασίλισσα, μάλλον στο φέρω να το δεις, με αυτή την κούπα εδώ, μισό λεπτό, ναι, με αυτή την κούπα και με αυτόν τον κρίσταλο που είναι σαν κλειδί στο λαιμό της, στην ουσία τι κάνει και αυτό το διαλογιστικό και εδώ το στέμα που έχει, εδώ γύρω γύρω ο αστρολογικός κύκλος, είναι όλα αυτά τα οποία λέμε. Προσεγγίζει τις αλήθειες με έναν άλλον απροσδόκητο τρόπο. Όπως κάνω εγώ στη ζωή μου, π.χ. σε σημαντικά γεγονότα, τα οποία έρχονται μπροστά στο μέλλον μου, θα τα προσεγγίσω ανάλογα από το τι μου τη βαρέσει, να το πω έτσι, είτε με ταρό, θα τραβήξω μία κάρτα ταρό, μία. Μία θα τραβήξω, όχι 45, δεν θα κάνω ολόκληρο ανοίγμα, μία θα ανοίξω. Θα τη γράψω στο ημερολόγιο ή θα ανοίξω και θα δω αριθμολογία ή την αστρολογία μου, σε συνδυασμό με το ταρό. Και το κάνω και για ένα άλλο λόγο, για να δω, για μένα, έτσι. Βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Ερετάτιμα βγαίνουν. Στο ακέραιο. Αλλά είμαι προετοιμασμένος. Και ξέρω τι χρειάζεται να κάνω. Σε μια δεδομένη στιγμή, σε κάτι το οποίο μπορεί εμένα να με προβληματίζει σαν άνθρωπο, σε οτιδήποτε, έτσι. Ξέρω τι να κάνω. Και ο διάβολος, ο διάβολος έχει πολλές έννοιες. Η κύρια έννοια που έχει είναι οι δυσκολίες, είναι τα εμπόδια. Είναι η ζήλια, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα σου έρθουν ως εμπόδιο, οι οποίοι θα θέλουν να σε παγιδέψουν. Εδώ αυτός με το χέρι που προτείνει και το άλλο είναι κρυμμένο και σε προσπαθεί να σε κάνει σαν, πώς το λένε, σημαίνει οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν λοιπόν
να σε χειριστούν. Και το να χειριστείς έναν άνθρωπο υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αυτά είναι οι πονηράδες δηλαδή. Όμως ένα άλλο, επειδή η βασίλισσα προηγείται του αυτής της κάρτας, είναι το εξής. Όσοι ασχολείστε με τα πνευματικά, με την αναζήτηση την εσωτερική, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την πνευματικότητα με αρνητικό τρόπο. Για να τα κάνετε αυτό που λένε manifestation, έτσι. Δηλαδή, την τύχη σου δεν θα την αλλάξεις με πονηρό τρόπο, όπως λέει εδώ πέρα αυτός εδώ. Εδώ έχουμε το 10, τον αριθμό 15 μας κάνει 6, αριθμός 30, 3 και 51 μας κάνει πάλι 6. Το 4 και το 3, το 3 λίγο παίζει αρκετά. Μένοντας λίγο εδώ ακόμα, έχει κάτι θετικό. Πάντα οι κάρτες, ακόμα και οι πιο αρνητικές, έχουν κάτι θετικό. Επειδή είναι εγώ καιρός εδώ, κρύβεται ο εγώ καιρός, σημαίνει ναι, είναι καλό να έχεις φιλοδοξία, δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Δεν είναι κακό να είσαι ανταγωνιστικός, ανταγωνιστική, όχι δεν είναι. Εφόσον γίνεται, όχι με δόλιο τρόπο. Ξέρω πολύ θα πείτε, ρε φίλε, έξω στον κόσμο δεν μπορείς να επιβιώσεις με το σταυρό στο χέρι. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Αλλά για εμάς εδώ αυτό που βγήκε, σημαίνει να είμαστε ξεκάθαροι, διότι ο εγώ καιρός έχει, μπορεί να αποκτήσει ένα πολύ θετικό, μάλλον είναι ενσωματωμένο μέσα του. Άλλοι το υλοποιούν, άλλοι όχι. Να είναι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη. Είναι η καλύτερη διαπραγματευτική σου ικανότητα, ακόμα και όταν ο κόσμος ζει μέσα στο ψέμα, γιατί όλοι τι βγαίνουν και λένε, α, εγώ τα ξέρω όλα, όλοι είμαστε ξερόλες. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Μπορείς να πεις και, λέω τώρα στη δουλειά σου, και πάλι θα το πεις ξεκάθαρα, θα πεις, παιδιά, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω, ας πούμε. Ή στη σχέση σου. Δεν νιώθω έτσι. Ή νιώθω έτσι. Αυτό είναι, α, και το άλλο που δίνει εδώ ο διάβολος είναι το χρήμα, είναι η ύλη. Ναι, το χρήμα, επίσης σημαίνει εδώ, θα κάνω τα πάντα. Είναι αυτό που λένε, θα γίνω σαν το διάβολο. Α, αυτό είναι διάβολο, τα κάλτσα να μου λένε. Θα γίνω σαν το διάβολο, θα κατεβάζει κούτρα του, ιδέες, αυτό. Με σκοπό, ναι, να βγάλω και χρήματα και να γίνω και γνωστός γνωστή. Γιατί παίζει και αυτό εδώ. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό, το αφήνω σε σένα να το κρίνεις. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου κακό, η προσωπική μου τοποθέτηση, αρκεί να μην γίνεται με τρόπους δόλιους. Προσπάθησε εσύ να μείνεις στο φως, όχι στο σκοτάδι. Αυτά που θες να πετύχεις, να τα πετύχεις μέσα από το φως, μέσα από αυτή την ενέργεια και αυτή την ενέργεια και όχι αυτή την ενέργεια, διότι φαίνεται ότι στη ζωή σου θα σου παρουσιαστούν ευκαιρίες όπου θα μπορείς να νομίζεις ότι μπορείς να βουτήξεις την κουτάλα στο μέλι, ό,τι και να είναι αυτό. Σχέση, νίκη, συνεργασία, νέα εργασία, ερωτικό, ρομαντικό, σεξουαλικό, οτιδήποτε. Μην το κάνεις με το να κοροϊδέψεις τον άλλον. Καλύτερα να είσαι ειλικρινής απέναντί του, απέναντί της, και ας πει όχι. Και ας σε κοροϊδέψει ακόμα. Έλα μωρέ, δεν τα ξέρεις, ξέρω εγώ. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. 33. Μαγικός αριθμός ανώτερη γνώση. Αυτός εδώ, που σε ένα επίπεδο συμβολίζει τον Κρόνο, τον Κρόνο, τον πλανήτη. Και ο Κρόνος, ακόμα και στη σημερινή εποχή, θεωρείται συνωμοσιολόγος και σημαίνει ότι κρατάει την ανώτερη γνώση, αλλά δεν την βγάζει προς τα έξω. Όπως υπάρχουν κάποια συστήματα, ινστιτούτα, άνθρωποι, ελίτ, οι οποίοι γνωρίζουν για την ανώτερη γνώση, δεν τη βγάζουν προς τα έξω. Και αυτό που σου περνάνε είναι ότι δεν ισχύει τίποτα και δεν χρειάζεται να ασχολείσαι. Ασχολούνται εκείνοι, το χρησιμοποιούν, αλλά εσένα σου λένε μην ασχολείσαι. Και ο Κρόνος αυτό σημαίνει, τη συνωμοσία. Εδώ λοιπόν είναι η ανώτερη γνώση. Είναι η τριαδικότητα και είναι η αλήθεια.
φιλοσοφικός, προφητικός έτσι, ικανότητα στη δικαιοσύνη, στην ιατρική, στη θεραπεία, στη δυνατότητα για αμοιβή, αλλά υπάρχει επίσης και το άλλο. Είναι και τα 30 αργύρια. Δηλαδή, τι βγαίνει εδώ ρε φίλε, φίλοι μου. Μην προδώσεις για 30 αργύρια. Μην το κάνεις. Μπορείς να το εξωτερικεύσεις με κάποιον άνθρωπο που πιστεύεις αυτό. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πήγα σε αυτή τη δουλειά, είμαι μόλις ένα χρόνο, είναι ok, αλλά μου έχουν κάνει μια πρόταση σε άλλη δουλειά που είναι περισσότερα τα λεφτά. Και οι άνθρωποι εκεί την πατάνε. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, όχι θα το κάνεις. Και πας λοιπόν σε μια δουλειά με περισσότερα λεφτά, αλλά είναι, Παναγιά μου, βόηθα. Το περιβάλλον χειρότερο και αποκόλαση. Πάμε λοιπόν εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πολύ όμορφη κάρτα που με τον αριθμό 51 μας κάνει το 6 και εδώ μας κάνει το 6, που έχει να κάνει με τη σύνδεση. Το conjunction στην αστρολογία είναι η σύνδεση δύο πλανητών, η άμεση σύνδεσή τους, έτσι. Είναι η σύνοδος. Επειδή τώρα βγαίνει και ο αριθμός 6 και ο αριθμός 6 έχει να κάνει με την καριέρα, έχει να κάνει με την υγεία, τη φροντίδα, στον αστρολογικό χάρτη, δες εκεί αν υπάρχουν πλανήτες οι οποίες είναι σε σύνοδο. Η σύνοδος σημαίνει συμμαχία. Η σύνοδος είναι θετική, η σύνοδος είναι από τις πιο θετικές διαμορφώσεις, είναι, σημαίνει μαγνητισμός και έλξη. Εντάξει. Και εδώ τώρα πάμε σε δύο κάρτες που έχουν πέσει, που είναι ο Αυτοκράτορας. Το κλειδί εδώ του Αυτοκράτορα είναι το εξής. Σου λέει ο Αυτοκράτορας, μία λέξη θα σου πει για την τύχη. Πες ποιος θες να είσαι και μετά κάτω. Τι θες να είσαι? Θες να γίνεις ερμηνευτής ταρό? Πες το και κάτω. Και το άλλο το πολυθετικό, ανταμοιβή για ένα έργο που αξίζει. Τρία πεντάκτινο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, το πεντάκτινο και αυτό εδώ σε συνδυασμό και με, αυτό εδώ σου δίνει τη δυνατότητα να βγάλεις λεφτά. Πώς όμως? Όχι όπως εδώ σου λέει ζήτα και θα πάρεις, όχι σαν ζητιάνος, αλλά μέσα από γνώσεις και ικανότητες και ταλέντα. Ο καθένας από εμάς που μ' ακούει φυσικά έχει τελείως διαφορετικά ταλέντα, τελείως διαφορετικές ικανότητες. Αλλά κυρίως αυτό που βγαίνει είναι χρήματα μέσα από εξειδίκευση και προσπάθεια. Και εδώ επίσης το άλλο που λέει, αν ασχοληθείς με πνευματικά ή οτιδήποτε, καλά και όχι μόνο και στην πραγματική ζωή, μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Να είσαι ειλικρινής. Και τότε τα φράγκα θα έρθουν. Το οικονομικό που ζητάς, ας πούμε, θα σου έρθει. Ωραία. Εξαιρετικό. Ωραία. Ετοιμαζόμαστε για το τέταρτο deck. Τέταρτο deck. Ένα πανέμορφο deck. Είναι μια άλλη εποχή, έτσι. Είναι μια πιο ρομαντική εποχή. Βικτοριανής ίσως. Αν και νομίζω ότι ναι, είναι, δεν θυμάμαι τώρα ποια εποχή, πρέπει να είναι στην Ιταλία. Μια ωραία εποχή όμως. Και δεν είναι τυχαίο που
Επέλεξα αυτό το deck. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο και αυτό το deck. Ανακατεύονται πολύ όμορφα οι κάρτες. Τύχη λοιπόν. Και εδώ έχουμε ωραία ενέργεια, ωραία πράγματα. Για να δούμε. Μάλιστα. Άσος ξυφών. Συγκλονιστικό. 7 μπαστούνι. Τι φοβερές εικονογραφίσεις, ε. 9 πεντάκτινο. Δες λίγο τις κάρτες μέχρι να ανακατέψω και να πάρω, να επιλέξω. Δες τι σου έρχεται στο μυαλό. Αυτές οι εικόνες, οι αριθμοί, το 1, το 7 που μας κάνει 8, το 9, οι εικόνες τους. Αριθμός 66, κυρίαρχος αριθμός, 12 και 3. Σπάνιος. Όσο ανεβαίνουμε δηλαδή στην αριθμολογία, στις δονήσεις, από το 33 και πάνω είναι ιδιαίτερη αριθμή. Πολύ ιδιαίτερη αριθμή. Εδώ έχουμε μια σελήνη. Αριθμός 19. Ωραία. Το 19, αγαπημένη μου, θα μπεις και στο site μου και θα διαβάσεις τι σημαίνει να έχεις καρμικό αριθμό 19. Για κάποιο λόγο συντονίζεσαι με το 19. Δες τι σημαίνει. Κυρίως σημαίνει ότι έχει γίνει μία κατάχρηση εδώ. Μία κατάχρηση. Ωραία. Και εδώ έχουμε δύο μηνύματα. Και πάμε λοιπόν. Ο άσος ξυφών σημαίνει στηρίζομαι στα πόδια. Σημαίνει εγώ όπου μόνος μόνη μου με την αξία μου θα προχωρήσω μπροστά. Και όχι μόνο αυτό, στην προσπάθειά μου ξέρω ότι θα πληγωθώ και ίσως και πληγώσω. Αν το παρατηρήσεις, αυτό εδώ πέρα έχει περάσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή έχει και αίμα εδώ το ξύφος. Που σημαίνει ότι στη ζωή θα πληγωθούμε, θα ματώσουμε δηλαδή, πώς λέμε μάτωση η καρδιά μου, και ας συναχωρηθούμε. Αλλά ένας τρόπος δικής μας προσωπικής εξέλιξης. Το 7 μπαστούνι έχει την έννοια, εδώ βέβαια έχει μια πολύ όμορφη έννοια το 7 μπαστούνι, που σημαίνει τελικά ότι σμίξαμε. Το 7 μπαστούνι σημαίνει ευλογία, το 7 μπαστούνι σημαίνει υπομονή, το 7 μπαστούνι σημαίνει τα βάζω με όλους τους άλλους. Το 7 μπαστούνι είναι ότι εγώ τελικά δεν θα ακούσω τους άλλους, αλλά θα κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου, η ενέργειά μου. Και το 9 πεντάκτινο, σαν κλειδί, είναι και εδώ, θα κάνω τα πάντα για την ευτυχία. Θα κάνω τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι μου, για την οικονομική ασφάλεια, αλλά και γενικότερα την ασφαλειά μου. Σαν άνθρωπος, έτσι. Είναι ωραίες κάρτες. Είναι πολύ ωραία τα μηνύματα. Το κλειδί είναι... Θα σου πω το κλειδί ποιο είναι. Το κλειδί είναι ο αριθμός 19.
Δεν είναι τυχαίο ότι και αυτό, αν το φέρω εδώ, κάνω μια αλλαγή, έχω πάλι τον αριθμό 19, έτσι. 1 και 9, 19. Εδώ είναι η σελήνη. Η σελήνη συνδέεται με τον ψυχισμό μας στην αστρολογία. Συνδέεται με το πώς αντιλαμβάνουμε τα πράγματα. Συνδέεται επίσης με τους φόβους μας, τις ανασφάλειες. Ναι, δεν έχω πει ακόμα αυτό, απλά επίτες το κάνω. Ο αριθμός 19 είναι και μία δόνηση αντοχής. Πόσο μπορείς να αντέξεις. Για να δούμε επίσης εδώ. Ο αριθμός 66 που είναι 12 μας κάνει 3 σημαίνει έξυπνος, προνοητικός, ιδέες πολλές, λύσεις για πολλά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις, πρακτικός σαν χαρακτήρας ας το πούμε. Θες να βοηθήσεις ανθρώπους, εκτιμάς τα πράγματα στη ζωή, αλλά αυτό όμως σε προετοιμάζει για μία καρμικότητα. Όλη αυτή η διαδρομή εδώ, είτε έχεις κάνει οικογένεια, είτε σχέση, είτε συνεργασίες, συνδέεται με τον αριθμό 19, που σημαίνει ότι τα καρμικά σου χρέη πρέπει να τα ξεπληρώσεις. Έχεις καρμικά χρέη. Εντάξει. Επειδή έχει βγει στη σελήνη και είναι της καρδιάς, ας το πούμε, της ψυχής, ξέρω εγώ, σημαίνει να κοιτάξεις όλα τα μυστικά της ζωής και πώς πρέπει να έρθουν στο φως. Γιατί η σελήνη συμβολίζει και το σκοτάδι, κατά κάποιο τρόπο. Αγάπη λοιπόν, το κλειδί σου για την τύχη είναι υπομονή και αγάπη και να ακούς. Να ακούς τι θέλουν να σου πούν οι άνθρωποι. Ακούω, γιατί εδώ πολλές φορές πας παρορμητικά και ακούς λίγα πράγματα και το κόβεις και το σταματάς και πληγώνεις ανθρώπους. Να το η τύχη πως έρχεται. Έχεις όμως εδώ δύο κάρτες η οποία λέει «Το μυστικό της επιτυχίας είναι η επιμονή στο σκοπό». Πάρ' το σαν μήνυμα και εδώ αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι δεν μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεάνους, συγγνώμη, δεν μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεάνους αν δεν έχεις κουράγιο να χάσεις την ακτή. 8, ο αριθμός 8, και εδώ έχουμε τον υπότι που είναι η αποστολή της ζωής. Η αποστολή λοιπόν της ζωής σου, η τύχη σου που λες είναι ότι ναι, είναι το οικονομικό κομμάτι, είναι να βγάλω λεφτά, είναι η οικονομική ασφάλεια, είναι να γίνω γνωστός, γνωστή, δεν ξέρω τι άλλο, όμως αφού πρώτα βγω από τα αδιέξοδα τα οποία θεωρώ ότι έχω μπει. Και ένα αδιέξοδο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το καρμικό, η καρμικότητά σου, το 19. Άρα τα κλειδιά σου είναι στηρίζομαι στα πόδια μου, έχω δύναμη, ξεχωρίζω την αλήθεια, θα κάνω αυτό το οποίο λέει η καρδιά μου, έχω κάθε δυνατότητα επίσης να κλείσω και κύκλους οι οποίοι με έχουν δυσκολέψει στη ζωή, αλλά όμως αυτοί οι κύκλοι όταν κλείσουν ανοίγει κάτι καινούριο πολύ πιο θετικό. Θέματα οικογένειας με ανθρώπους, φροντίζω ανθρώπους, κοιτάζω τα καρμικά μου, βγαίνω από τον εγκλωβισμό και τότε ανακαλύπτω ποια είναι η αποστολή στη ζωή μου. Άρα φίλε μου, έχεις να περάσεις από μια μεγάλη διαδρομή εσύ για να ανοίξει η τύχη σου. Θα μου πεις θα ανοίξει, δεν μπορεί να ανοίξει. Και μπορείς να συνδεθείς εδώ με τον υπότι πεντάκτηνο που έχει να κάνει με ζώδιο γης, έχει να κάνει με χρήμα, έχει να κάνει με σκοπό, έχει να κάνει με αυτό που είπα με την επιτυχία που είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και τι σου λέει? Επιμονή στο σκοπό. Έχεις επιμονή. Έχω επιμονή. Ξεκαθαρίζω ότι είναι αλήθεια και ψέμα. Έχεις επιμονή. Ναι, έχω επιμονή, οπότε παλεύω για αυτό το οποίο πιστεύω. Έχεις επιμονή. Ναι, έχω επιμονή. Μπορώ να φτάσω και να έχω και όνομα και να βγάλω και χρήματα και συνεργασίες και να γνωρίσω ανθρώπους και να κλείσω κύκλους και να... Έχεις επιμονή. Ναι, έχω επιμονή. Μπορώ να κάνω οικογένεια. Μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους. Να αναλάβω την ευθύνη. Για το 6, δύο φορές το 66 είναι ο αριθμός της οικογένειας, έτσι. Έχεις επιμονή. Έχω επιμονή.
Έχω επιμονή και μπορώ να κλείσω όλους τους καρμικούς κύκλους. Μπορώ να κλείσω το καρμικό μου χρέος, να το θεραπεύσω. Είπαμε, ακούω άλλος τι έχει να μου πει. Ένα μυστικό στα καρμικά χρέη είναι ακούω τον άλλον. Όταν έρχεται ο άλλος, είναι η ψυχή του που μιλάει εκείνη τη στιγμή. Τον ακούω με ηρεμία. Σ' ακούω, πες μου. Έρχεται και σου λέει, είμαι νευριασμένος μαζί σου, τα έχω πάρει μαζί σου, θα σταχώ, θα στα κάνω. Ξέρω, θέλει πολύ υπομονή. Το 9 είναι της υπομονής. Έχω πολύ υπομονή. Πες μου, τι είναι αυτό. Ξέρεις τι ενέργεια θέλει. Για να το κάνεις αυτό, ενέργεια εδώ. Και να μην μπλέξεις εδώ και στεναχωρηθείς. Γιατί συνήθως τι γίνεται. Έρχεται ο άλλος και μας λέει, έχω απογοητευτεί μαζί σου. Δεν είσαι καλός στη δουλειά σου. Γιατί δεν το ήξερες αυτό. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και τα παίρνεις μέσα σου και εγκλωβίζεσαι. Όχι. Εδώ υπότιτλοι με υπομονή. Για πες μου. Τι εννοείς. Δώσουμε ένα παράδειγμα. Τι είναι αυτό που σε στεναχώρησε. Γιατί το λες αυτό, ότι δεν είμαι καλός εκεί. Και φυσικά θα πεις εσύ τα δικά σου. Έχω νευριάσει μαζί σου γιατί πήγες με τους φίλους σου βόλτα. Ναι, αλλά λέμε τώρα. Αλλά επιμονή. Αυτό είναι το κλειδί σου για να ανοίξει η τύχη. Δες τα, βάλ τα κάτω. Μη φύγεις. Διότι θα κάνουμε ένα τελευταίο. Ωραία. Τα κάναμε όλα αυτά. Τα είπαμε. Ωραία μια χαρά. Όλα λοιπόν, και τα 4 DEX και όλες οι πληροφορίες που πήραμε, κάτι έχουν να μας πούν, κάτι έχουν να μοιραστούν. Να συνδέσουν λοιπόν τις δυνάμεις τους. Ωραία, έπεσε μόνο του, γλίστρησε, οπότε δεν μπορώ να το αγωνίσω. Έχει βγει πάλι σελήνη εδώ, από άλλο DEX, έτσι. Που σημαίνει η κρυφή μας πόθη και επίσης σημαίνει ζήσε τη ζωή που ονειρεύτηκες. Ένα μήνυμα είναι. Ζήσε λοιπόν τη ζωή που ονειρεύτηκες. Έπεσε, γύρισε, γιατί η ζωή έτσι είναι. Έχει αναποδίες. Γυρνάς και ξανά πάλι. Ζήσε λοιπόν τη ζωή που ονειρεύτηκες. Και αυτό ακριβώς. Μπορείς να αποκαλύψεις νέους ωκεανούς. Πώς θα αποκαλύψεις. Μάλλον δεν μπορείς να αποκαλύψεις νέους ωκεανούς εάν δεν έχεις κουράγιο να χάσεις την ακτή. Και με αυτά τα δύο υπέροχα μηνύματα να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να έχετε μια πολύ καλή χρονιά, μια υπέροχη πρωτοχρονιά, το 24 πραγματικά να είναι ευλογημένο για όλους σας και φυσικά θα τα πούμε με πολύ καινούργια πράγματα και νέες ιδέες που έχω και προετοιμάζω και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Έως τότε, να είστε καλά, θα τα πούμε, δεν χανόμαστε, μην ανησυχείτε. Θα τα λέμε πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά πάντως.